Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Πέραμα, στο χώρο του παλιού νεκροταφείου, ο οποίος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν θυμίζει τίποτα το παλιό χώρο που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, του Περάματος. Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά φέτος είναι μια γιορτή η οποία έχει διάθεση σπόρων και μικροφυτών για μεταφύτευση. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή βολτίτσα έτσι για να δούμε. Γιάννη, καλημέρα σας. Μια χαρά εσείς, μια χαρά εσείς. Βλέπω σπόρους εδώ, παραδοσιακούς σπόρους, ε. Δεν έχουμε, δεν έχουμε να κάνουμε με υβρίδια εδώ πέρα. Όλα είναι... όλα είναι παραδοσιακά. Η οποία τα φυτεύουμε τη μία χρονιά, φυλάμε ένα, παίρνουμε σπόρο και ξαναβγαίνουν τα ίδια. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Τα υβριδικά συνήθως δεν μας δίνουν ξανά φυτό. Δεν μας δίνουν καινούργια άτομα. Αυτοί οι γνήσιοι σπόροι μας δίνουν καινούργια άτομα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και έχει διάφορες ποικιλίες από όλη την Ελλάδα, ε. Έχει διάφορες ποικιλίες από όλη την Ελλάδα και είναι καλό, επειδή είναι ωραία η δράση αυτή την αυγή των κυφορών, να τα κρατήσουμε τους φόρους και να τους επιστρέψουμε και σε εκείνους φόρους. Πολύ ωραία. Είναι και έχουμε και την αντιδήμαρχο, η οποία είναι, οφείλεται η δράση της, να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα. Αντιδήμαρχος Περάματος, κυρία Φιλιό Γκλεζάκου. Έλα Φιλιό, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δήμος Περάματος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος. Κατέβασε λίγο τη μάσκα βρε τώρα να σε ακούμε, γιατί εντάξει, είμαστε σε απόσταση 1,5 μέτρο, δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Έλα. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος και με στόχο να ενισχύσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση των δημοτών και των νέων, διοργάνωσε δύο εξαιρετικές δράσεις. Η μία αφορά την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών συσκευών και η άλλη την διάσωση, την διατήρηση, την διάδοση και την δωρεάν διανομή παραδοσιακών σπόρων, φυτών και σπορόφυτων για οικιακή καλλιέργεια επιτοπλίστων. Είναι μια δράση που γίνεται για δεύτερη χρονιά στην πόλη μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω, θα θέλαμε ο Δήμος να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Αχιλέα Γαργάλη και τον κύριο Δημοσθένη Χατζημωράκη, καθώς και πολλά μέλη της ομάδας, όπως ο κύριος Μιχάλης Ολαδάς και ο κύριος Αλπέτζος, που στηρίζουν τους δημότες της πόλης μας και εύχομαι να γίνει... Να είστε καλά. Ελπίζω να το κάνουμε θεσμό. Θεσμός και πάλι που είναι και για δεύτερη φορά, αυτό κάτι σημαίνει. Εξαιρετικά σημαντικό. Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Αχιλέας, αν δεν κάνω λάθος. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τη βοήθεια και για τη δράση σας για δεύτερη φορά στην πόλη μας. Θα μας πείτε δύο λογάκια εδώ για την έκθεση. Είναι μια γιορτή την οποία για δεύτερη χρονιά ερχόμαστε στην πόλη του Περάματος. Η υποδοχή ήταν πολύ ικανοποιητική από το μέρος όλων των κατοίκων του Περάματος. Ήρθε πολλοί κόσμος. Μέχρι και αυτή την ώρα δώσαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήρθαν. Ελπίζω και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ, να κάνουμε την ίδια δράση και να μας φέρει και ο κόσμος σπόρους που παίρνουν φυτά, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτές τις ωραίες δράσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ελπίσουμε ότι θα γίνει θεσμός. Κύριε Λαδά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε? Εδώ μοιράζουμε σπόρους. Βοηθάμε σε επάλξεις. Βγάλτε λίγο τη μάσκα να σας ακούμε. Είμαστε σε απόσταση ασφαλείας. Για δεύτερη φορά ξέρουμε ότι πίσω από όλη αυτή τη δράση είσαστε κι εσείς. Ναι, πίσω, πολύ πίσω. Ναι, δηλαδή στα μετώπιστε και βοηθάτε την κατάσταση. Όπως και ο κύριος Αλπέτζος. Σας ακούω.
δύο λογάκια εδώ. Σε σχέση με την περσινή. Σε σχέση με την περσινή. Είναι επιτυχημένη δράση και φέτος όπως και η περσινή. Και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα γίνονται παρόμοιες δράσεις τέτοιου τύπου, αρκεί να υπάρχει συμμετοχή. Σε άδειο εθελοντισμό, εδώ που τα λέμε, πάση λίγο. Να επιθυμούσα περισσότερη συμμετοχή του κόσμου για να μπορούν αυτές οι δράσεις να γίνονται όλο ένα και καλύτερες. Να είστε καλά. Συνεχίστε να υποστηρίζετε την κατάσταση. Εμείς έχουμε περάσει και από το λαγανόκηπο ψηλά στο βουνό. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Συμπεριφορά σου περίεργη. Το δίκο πως ήταν έρθει. Για περίμενετε λιγάκι. Δεν ξέρω γιατί με πήρε έτσι. Να είναι ωραία παιδιά και δεν μου κάνει για την ηλικία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς πάει η κινησή από το πρωί? Βλέπω κάποια έχουν αδειάσει κιόλας. Ναι, όντως. Πιστεύω μια χαρά. Πιστεύουμε. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Κάτι να είστε καλά. Κρόκος Κοζάνης, Κρόκος Κοζάνης, Κολοκύθη, Ιωνά. Ναι. Υπάρχουν και κάποιες προτιμήσεις. Ναι, βέβαια. Ντοματάκια βλέπω εδώ. Βέβαια τα περισσότερα πρέπει να έχουν φύγει. Υπάρχει και μια εφεδρεία πίσω. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλά. Πώς πάει η διάθεση? Εδώ καλά. Υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο, πώς το βλέπετε? Υπήρχε συμμετοχή, αλλά όχι όπως πέρσι. Ναι. Πέρσι είχαμε περισσότεροι. Ήταν και ωραίτερος ο χώρος. Ναι. Α, ήσασταν πάνω στο θεατράκι. Μάλιστα. Εμείς συλλέγουμε όλες τις γνώμες. Να είστε καλά και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί και στη συνέχεια. Μακάρι. Αν δεν συγκράμει ο Δήμος. Αξιοποίησέ τις ότι είναι, Δημήτρη. Να δώσουμε στους ανθρώπους να φύγουνε. Και σπαλμένοι να είναι πιάνοι. Να είστε στη διόσανε εδώ στην επιτερή σας.